Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι. Μέναν ιδιαίτερα άστατο καιρό θα κυλήσει και η σημερινή ημέρα στη χώρα μα. Επιμένουν οι βροχέ, οι καταιγίδε. Σιγά-σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί και η θερμοκρασία από τι μεσημβρινέ και απογευματινέ ώρε. Όπω βλέπουμε και στον χάρτη μα, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό όπω το έχουμε επισημάνει εδώ και αρκετέ ημέρε στην περιοχή τη Ιταλία και με έμφαση τα πιο νότια τμήματα τη Ιταλία, στροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του τροφοδοτείται από τη μία πλευρά στα βόρεια τμήματά του από πολύ ψυχρέ αέριε μάζε από την κεντρική Ευρώπη, ταυτόχρονα παίρνει ενέργεια και θερμότητα μέσα από τη θάλασσα τη κεντρική Μεσογείου. Πάμε όμω να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα. Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 24 Ιανουαρίου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προ τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα επιμείνει ο άστατο καιρό, που σημαίνει ότι κατά διαστήματα θα έχουμε βροχέ αλλά και πρόσκαιρο τοπικέ καταιγίδε με τα φαινόμενα να δείχνουν να είναι περισσότερα και εντονότερα. Πάμε εδώ λοιπόν να επισημάνουμε αυτή την περιοχή. Εδώ προ την περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, προ την περιοχή του Θερμαϊκού, άρα λοιπόν Πέλα, Πιερία, Εμαθία και τα ανατολικά και βόρεια τμήματα τη Θεσσαλία θέλουν προσοχή και σήμερα θα πέσει μεγάλο όγκο νερού. Καλύτερο ο καιρό στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα που θα επικρατούν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι σιγά σιγά μέσα στο Ιόνιο, όπω μπορούμε να παρατηρήσουμε, στρέφονται σε ανατολικού, βόρειο-ανατολικού. Θα ενισχυθούν καθώ θα πηγαίνουμε προ το απόγευμα, μέσα στο Αιγαίο και κυρίω στα κεντρικά και βόρεια τμήματά του. Θα μπει ο βορειά με ισχυρέ και τοπικά πολύ ισχυρέ εντάσει ο Ιδράργυρο. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει του 12 βαθμού, νοτιότερα θα είμαστε κοντά στου 15 με 17 βαθμού Κελσίου. Πάμε τώρα να εστιάσουμε στην περιοχή τη Αττική, όπω βλέπετε χαρακτηριστικά. Για σήμερα, Τρίτη, 24 Ιανουαρίου, η μέρα ξεκινήσει με πρόσκαιρε τοπικέ βροχέ από το μεσημέρι και στη συνέχεια τα φαινόμενα σιγά σιγά θα υποχωρήσουν. Θα έχουμε και διαστήματα με ηλιοφάνεια στο πεδίο των ανέμων. Μέσα στο Σαρονικό επικρατεί αυτή τη στιγμή ένα μέτριο νοτιαδάκι κοντά στα 3 με 4 βοφόρ. Προ το απόγευμα θα επικρατήσει ο βορεια στο νότιο βοικό που θα ενισχυθεί μέσα στη νύχτα. Θα φτάσει ακόμη και τα 6 βοφόρ ο υδράργυρο. Αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει για άλλο ένα 24ωρο του 16 βαθμού Κελσίου και λίγο πιο βόρεια τώρα κάτι, Θεσσαλονίκη μα. Εδώ καιρό θα είναι περισσότερο άστατοτο. Ιδιαίτερα σε περιοχέ που βρέχονται από το θερμαϊκό, αρκετέ βροχέ και καταιγίδε. Θα έχουμε όμω και κάποια έτσι διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Οι άνεμοι στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα, όπω επισημαίνουμε εδώ στο νότιο τμήμα του θερμαϊκού, θα στραφούν σε ανατολικού και θα ενισχυθούν. Θα προσεγγίσουν τα 5 τοπικά, ακόμη και τα 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται σήμερα να ξεπερνά του 10 με 11 βαθμού. Να κλείσουμε με τον χάρτη των βροχοπτώσεων για τι επόμενε ημέρε. Δείτε λοιπόν. Εδώ στην περιοχή τη Ιταλία, με του χρωματισμού, στροβιλίζεται αυτό το βαρομετρικό χαμηλό και θα μα στείλει έτσι ένα οργανωμένο κύμα καυγογερία το δίμερο Πέμπτη και Παρασκευή. Πολλέ οι από το ύψο τη Λαμία και πιο νότια, βορειότερα θα δούμε και χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Θα χιονίσει περίπου έτσι με ένα ενδεικτικό υψόμετρο τα 400 με 500 μέτρα και πάνω. Θα ενισχυθούν βέβαια και οι άνεμοι, βορειάδε μέσα στο οικείο, θα φτάσουμε ακόμη και τα 7 αποφόρ νοτιάδε, ανατολική, νοτιοανατολική, μέσα στο Ιόνιο, με αντίστοιχε εντάσει. Okay. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε προσοχή σε αυτό το κύμα κακοκαιρία. Είναι ικανό να δημιουργήσει προβλήματα και από το θέμα των βροχοπτώσεων, ακόμη όμω και από τι χιονοπτώσει. Γι' αυτό, όπω τονίσαμε και από, και από τη χθεσινή ημέρα, από τη Λαμία και πιο πάνω, όσοι αναμένεται να κινηθούν, καλό είναι να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικέ αλυσίδε και να ακούν να ε, συμβουλεύονται τα νεότερα έτσι προνοστικά στοιχεία στα μετεωρολογικά δελτία. Και καλά κάνει, κλαίγια μου, και λε και τι αλυσίδε. Γιατί, σαν σήμερα, το έλεγε στην αρχή η Χρήσα πριν που στο στούντιο. Σαν σήμερα είχαμε τα προβλήματα στην Αττική yeah. με τι yeah. ε, yeah. ε, Έτσι. Που μεταξύ άλλων, τώρα δεν ψάχνουμε να βρούμε του υπευθύνου ούτε του άλλου, έχει κρυφτεί όλη αυτή η ιστορία. Αλλά έχει παίξει και ένα μεγάλο ρόλο ότι είμαστε συνήθω στην Ελλάδα προετοίμαστοι στα βεβαίως, αυτοκίνητά μα σχετικά με τι αλυσίδε. Ε, και έχει τη σημασία του το λέμε αυτό.